Στην προσπάθεια που καταβάλει η διοίκηση του Συλλόγου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων Ηλίας για την επίλυση των προβλημάτων των μελών του, αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο πρόεδρος και ο γραμματέας του Συλλόγου, τονίζοντας ότι στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι πρόσφατες συναντήσεις που είχαν με το διοικητή του Νοσοκομείου Ηλίας και την πρόεδρο της ΔΕΙΑΠ. Και ενώ στις 19 Σεπτεμβρίου στον πύργο θα βρεθεί η διοίκηση της Ομοσπονδίας Δυτικής Ελλάδας προκειμένου να συζητηθούν προβλήματα και να αναζητηθούν λύσεις που απασχολούν τα άτομα με αναπηρία της ευρύτερης περιοχής, φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, το θέμα της προσβασιμότητας παραμένει το μεγάλο εγκάθι στην καθημερινότητά τους. Ο πρόεδρος του Συλλόγου έφερε ως παράδειγμα την αδυναμία πρόσβαση στο κτίριο που στεγάζεται το λιμεναρχείο κατά κόλλου, τονίζοντας ότι σε μια τουριστική περιοχή και ένα τουριστικό λιμάνι δεν είναι αποδεκτό τα άτομα με αναπηρία να είναι αποκλεισμένα από την κύρια υπηρεσία της περιοχής με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εικόνα που αποκομίζει ο ξένος επισκέπτης. Ενώ ο γραμματέας του Συλλόγου τόνισε ότι ανάλογες δυσκολίες υπάρχουν σε δημόσια κτίρια, τράπεζες και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Εκεί το καλοκαίρι, επειδή είναι και το ΣΥΤΡΑΚ, όποτε χρειάστηκε, δεν έχουμε παράπονο από το λιμενικό σώμα. Κατέβηκε ο ίδιος ο λιμενάρχης και έδωσε λύσεις σε θέματα συμπεριφοράς που απασχολούσαν την περιοχή, μια και είναι άμεσης ευθύνης τους. Εμείς όμως, εκείνο που βλέπουμε είναι ότι τα 44 σκαλοπάτια δεν μπορούμε να τα ανεβούμε προκειμένου να εξυπηρετηθούμε. Αν αναλογιστεί κανείς ότι υπάρχουν και οι απόμαχοι ναυτικοί μας, οι οποίοι με πολλά χρόνια υπηρεσίας έχουν βγει στη σύνταξη και ξέρετε, τις συνθήκες στα πλοία τότε δεν ήταν και τόσο. Οι περισσότεροι έχουν και κάποια ασθένεια. Δεν είναι δυνατόν να ανέβουν τα 44 σκαλοπάτια, δεν υπάρχει πρόσβαση. Φανταστείτε μια γιαγιά που χτύπα ξύλο να έχει πεθάνει ο άντρας και να θέλει να κάνει έξοδα κηδείας. Ένα παράδειγμα φέρνω, έτσι. Πώς μπορεί αυτή η γιαγιά 80 χρονών, γιατί εμένα έτυχε μια τέτοια περίπτωση, να μπορέσει να ανέβει 44 σκαλοπάτια. Έχουμε πληροφορηθεί ότι έχουν γίνει κάποιες ενέργειες μεταστέγασης του λιμεναρχείου, αλλά δεν το βλέπουμε. Και κάνω έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις, στους βουλευτές του νομού μας, να επισπεύσουν τις διαδικασίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει το δεύτερο λιμάνι της χώρας που είναι στην κρουαζιέρα. Δεν υπάρχει πρόσβαση. Γινόμαστε και περίγελος και στο εξωτερικό. Αλλά πολύ περισσότερο δεν μπορούμε να εξυπηρετηθούμε. Κάτι πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει άμεσα. Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες δεν έχουν πρόσβαση για τους ανθρώπους με αναπηρία. Και όχι μόνο οι δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και ιδιωτικές επιχειρήσεις, ακόμη και πολλοί γιατροί που έχουν να κάνουν άμεσα με τα προβλήματά μας, δεν έχουν πρόσβαση στα ιατρεία τους. Αυτό πρέπει να λυθεί. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τους ανθρώπους με κινητική αναπηρία, να θέλουν να πάνε σε ένα γιατρό και να μην έχουν τη δυνατότητα γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ακόμη και για την Alpha Bank, την τράπεζα π.χ., δεν υπάρχει πρόσβαση και περιμένουν να παίξουν οι άνθρωποι με αναπηρία για να βγει ο υπάλληλος να τους εξυπηρετήσει. Γιατί δεν έχει, μετά από ανεπάλληλες καταγγελίες του σωματείου, η Alpha Bank δεν έχει φτιάξει πρόσβαση. Όσον αφορά για την πρόσβαση, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που θα το ξανασυζητήσουμε. Το γνωρίζει όλος ο κόσμος. Βοηθάνε όλοι και προσπαθούμε αυτή η γκάγκρενα να αναλυθεί. Παράλληλα, ο κ. Παπανικολόπουλος τόνισε την ανάγκη άμεσης σταδιακής απομάκρυνσης των ΣΥΤΡΑΚ από τις παραλίες της Ηλίας πριν το φθινόπωρο φτάσει και η θάλασσα προκαλέσει φθορές στα μηχανήματα. Όσον αφορά τώρα για τα ΣΥΤΡΑΚ, φτάνουμε στο τέλος του καλοκαιριού. Μπήκε Σεπτέμβρης, τα ΣΥΤΡΑΚ πρέπει να βγουν, γιατί αν δεν βγουν και βγει μια κακοκαιρία θα πάθουν ζημιά. Οπότε έχω ενημέρωση και θέλω να ενημερώσω για να γνωρίζουν και άνθρωποι με αναπηρία ότι στο Δήμο Ποινιού, στο Βαρθολομίο, στις Στήνες και στη Γλύφα θα βγουν 11 του μήνα, 11 Σεπτέμβρη. Στην Κουρούτα και στην Αγία Μαρίνα θα βγουν γύρω στις 15 με 20 Σεπτέμβρη. Και 20 με τέλος Σεπτέμβρη θα βγει από τις πλάκες του κατακόλλου το ΣΥΤΡΑΚ. Να φυλαχτούν για να μπορούμε του χρόνου πρώτα Θεός να μπουν και οι άνθρωποι με αναπηρία να έχουν το δικαίωμα για άλλη μια φορά να απολαύσουν τη θάλασσα.